Στην σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου αναδείξαμε το ρόλο της Τουρκίας όσον αφορά το ρόλο της στη διακίνηση της παράτυπης μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα θέσαμε θέμα ότι η βοήθεια των 200 εκατομμυρίων που προορίζεται για την παραχώρηση στην Τουρκία για τα θέματα ασφάλειας και εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να παραχωρηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οι οποίες πρέπει να είναι ο έλεγχος των νότιων παραλίων της Τουρκίας ώστε να περιοριστεί η παράτυπη αναχώρηση σκαφών προς την κατεχόμενη Κύπρο, ο έλεγχος του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης για τον έλεγχο της μετεπιβίβασης παράτυπων μεταναστών επίσης προς την κατεχόμενη Κύπρο, για το γεγονός ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε ακριβώς να περιοριστεί το θέμα των ροών. Πρόσθετα, σήμερα η Κύπρος κατέθεσε δίκη άτυπου εγγράφου. Μια πρόταση η οποία σκοπό έχει να περιορίσει το πρόβλημα με τους άδικους θανάτους στις θάλασσες εξαιτίας των παράνομων αναχωρήσεων από τα παράλια, κυρίως της Τουρκίας. Για το γεγονός ότι πρέπει να τερματιστεί η εκμετάλλευση εκ μέρους των διακινητών της παράνομης μετανάστευσης, αλλά βεβαίως και για να μειωθούν οι ροές. Η πρότασή μας, λοιπόν, η οποία συζητήθηκε στο Συμβούλιο, διαλαμβάνει ότι θα πρέπει οι αιτήσεις ασύλου από τούτο και στο εξής να κατατίθενται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στις χώρες καταγωγής, είτε στις χώρες από τις οποίες διακινούνται οι μετανάστες, ώστε, αφού αυτές εξεταστούν, τότε με ασφάλεια αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μεταβαίνουν χωρίς την αναγκαιότητα να πρέπει να καταβάλουν το οποιοδήποτε τίμημα ή τέλος και να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης και βεβαίως να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την μετάβασή τους. Είναι μια συζήτηση που προφανώς θα πάρει χρόνο, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, αλλά έχουμε δηλώσει ότι είναι η ώρα για δραστικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακριβώς τον στόχο που δεν είναι άλλος από το να περιορίσουμε αυτές τις ροές και τους κινδύνους που εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι.